Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ριμπάντου, μας βρήκαμε σήμερα εδώ πέρα για να απολογήσουμε τον αγώνα της Α2 κατηγορίας μεταξύ των Κάσερων Κροκέτων και των Έπειρων. Στην πρώτη επίθεση οι Κάσερων Κροκέτες με τον Βαρβαρίδη να έχει την κατοχή, ενώ συνεχίζουν και οι Δελασούδας Δημήτρης, Λιπαράκης, Μπυρπανάγος Ανδρέας και Δελασούδας Νίκος. Για τους Έπειρους έχουμε τον Κουλούρη, τον Ντούρο, τον Φραγκούλη, τον Γιαννόπουλο και τον Τσάκο. Η επίθεση των Έπειρων ήταν άστοχη, η παράκριση τώρα για τον Κάσερο Κροκέτες. Θα δίνει στον Βαρβαρίδη. Αυτός δίνει στον Δελασούδα Δημήτρη, ήταν άστοχος για δύο. Κέρδισε το rebound τον Γιαννόπουλος. Έδωσε στον Κουλούρη. Αυτό στον Τσάκο, Κουλούρης για 3, με ταυλό θα αστοχίσει, ριμπάντα το Λιπαράκι και νέα επίθεση για τους Κάσερων Κροκέτες. Λιπαράκης, δίνει ωραία στον Δελασούδα Νίκο, αυτό στον Δελασούδα Δημήτρη, Βαρβαρίδης, παίρνει τη βοήθεια. Καλάθι και φάουλ, ωραία ενέργεια από τον Βαρβαρίδη, ανοίγει το σκορ στο σημερινό παιχνίδι και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βόλη. Είναι άστοχο στη συμπληρωματική βολή. Κερδίζει το rebound ωστόσο ο Δελασούδας Δημήτρης. Έδωσε το Βαρβαρίδη και νέα επίθεση για τους Κάσερων Κροκέτες. Λιπαράκης μόνος του για 3. Airball, κερδίζει το rebound ο Ντούρος που θέλει να αρχίσει την αντεπίθεση. Τσάκο για 2. Θα αστοχίσει rebound ο Βαρβαρίδη. Βαρβαρίδης παίζει με πλάτη τον αντίπαλό του. Βήματα από τον Βαρβαρίδη, κατοχή περνάει στην ομάδα των Έπειρων με τον Τούρα να επαναφέρει. Τσάκο άλλαξε με τον Τούρο. Αυτός έδωσε ωραία στο Γιαννόπουλο. Φραγκούλης για 3, θα αστοχίσει, ριμπάντα του Λιπαράκη. Παράκης παίρνει τη βοήθεια από τον Δελασούδα Δημήτρη. Βρίσκει το διάδρομο, βγάζει έξω στο Δελασούδα Νίκο, αυτός για 3. Μπάλα στο Στεφάνη, ριμπάντα από τον Τύρο, ο οποίος θέλει να τρέξει για την ομάδα του στην αντεπίθεση. Δίνει στον Τσάκο. Κουλούρης για 3. Θα αστοχίσει. Μπερδεύω τη φέτα στον Κασέρο Χρόκετον, ευνοείται ο Φραγκούλης. Δίνει στον Τσάκο που κόβεται στον αέρα. Αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Κέρδισε το φάουλ Τσάκο στην προηγούμενη προσπάθεια, δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. Ευστοχή και στη δεύτερη. Και επαναφορά με τον Πιπανάγο Ανδρέα για τον Βαρβαρίδη. 2 όλα το σκορ σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά του αγώνα. Βαρβαρίδης. Θα πάρει το σούτ 3 πόντων, μπάλα στο Στεφάνη, rebound από τον Γιαννόπουλο, άλλαξε με τον Φραγκούλη και αυτός τον Ντούρο. Κουλούρης. Κακή πάσα για τον Τσάκο, καλώς περνάει στην ομάδα των Κάσερων Κροκέτων με τον Δελασούδα Νίκο να επαναφέρει για τον Λιπαράκη. Βαρβαρίδης. Κακή πάσα του, έκλεψε ο Τσάκο που θέλει να βγει στην αντεπίθεση, πάει στο lay-up, θα αφήσει ωραία την μπάλα στο καλάθι, μπροστά η Έπειρη με 4-2. Τελασούδα Νίκος επανέφερε για τον Δημήτρη, αυτός για τον Βαρβαρίδη. Σουτ για 2, θα ευστοχίσει, ισοφαρίζει το μάτς και ο Κουλούρης επαναφέρει για τον Τσάκο.
Λούρης, βγάζει στον Φραγκούλη. Θα στα πάρει το σούτ για 2, δεν θα καταφέρει. Ριμπάντο από τον Δασούδα, Δημήτρη για τον Βορύδη. Αυτά και με αυτά συμπληρώθηκαν 4 λεπτά στον αγώνα. Λιπαράκης τώρα για τους Κασέρο Κροκέτες. Δελασούδας Νίκος, ελεύθερος για 3. Θα στοχίσει ριμπάντο από τον Κουλούρη για τον Λούρο. Τσάκο μόνος του για 3. Μπάλα στη Στεφάνη, Μπυρπανάκος Ανδρέας στο rebound. Δελασούδας Νίκος. Λιπαράκης, Βαρβαρίδης. Δελασούδας Δημήτρης για 2. Μπάλα στη Στεφάνη. Ρίπαντα από τον Γιαννόπουλο για τον Τούρο. Αυτός θα κερδίσει το καλάθι και φάουλ. Τελικά το καλάθι δεν μέτρησε στην προηγούμενη σφάνεια. Το φάουλ έγινε χαμηλά. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές από τον Τύρο. Είναι εύστοχος στη μία από τις 2. Και τώρα Λιπαράκης έχει πάσει ολοκληρώνεται στην επίθεση. Θα στοχίσει ο Λιπαράκης, πάντα από τον ίδιο. Βγάλει έξω τον Δελασούδα Νίκο, αυτός για 3. Airball, κερδίζει ο Τσάκο που θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Φραγκούλης. Γιαννόπουλος στον Τούρο, μόνος του για 3. Θα τους τιμωρήσει. Και 8-4 υπέρ της ομάδας των Έμπειρων. Δελασούδας επανέφερε για τον Βαρβαρίδη. Βαρβαρίδης για 2, θα ευστοχίσει. Έχει πει πολύ ζεστά στον αγώνα ο Βαρβαρίδης. Με 4 δικούς του προσωπικούς φόντους κρατάει την ομάδα σε απόσταση αναπνοής. Και τώρα Ντούρας για τους Έμπειρους να δίνει στον Φραγκούλη. Ωραία για τον Γιαννόπουλο, αυτός από κοντά θα στοχίσει. Λοιπόν τον Πανάγο να δίνει στον Βαρβαρίδη. Βαρβαρίδης παίρνει το διάδρομο, ξεμαρκάρεται, κάνει το σουτ, θα στοχίσει. Ριμπάντα ο Πιόν, κερδίζει ο Ντούρος που θέλει να τρέξει τον εφηδιασμό. Γίνουν 2 με έναν, Τσάκο. Θα αφήσει ωραία την πάρα στο καλάθι. Αναφέρει ο Μπυρπανάκος Ανδρέας για τον Βαρβαρίδη. Ενώ απομένουν 3,5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Τελασούδας Δημήτρης για 2, θα ευστοχίσει. Με σούτ από την περιφέρεια οι Κασεροκροκέτες καταφέρουν να απαντήσουν στις διεισδύσεις των Έπειρων. 8-10 το σκόρ υπέρ των Έπειρων και ο Τούρος τώρα στην επίθεση για την ομάδα του. Τσάκο μόνος του για 3. Θα ευστοχίσει. Κάνει το 13-8. Και ο Μπυρπανάκος Ανδρέας επανέφερε για το Λιπαράκι. Παράγει στο Δελασούδα Νίκο. Ενώ έχουμε αλλαγή σε αυτό το σημείο, τη θέση του Κουλούρη θα πάρει ο Αλεξού για την ομάδα των Έμπειρων. Ενώ για την ομάδα των Κασεροκροκέτων, τη θέση του Λιπαράκη και Πυρπανάγου Ανδρέα θα πάρουν οι Μέρκος και Καπαρέλος. Ενώ τώρα ο Ντούρας ήταν άστοχος, κερδίζει το ριμπάντο Τσάκο, δίνει στον Αλεξίου. Αυτός για 2, θα στοχίσει ριμπάντο ο Πιόν. Από τον Τσάκο να δίνει στον Αλεξίου. Αυτός με ανάποδο λέει αυτό τα καταφέρνει, ριμπάντο τον Ασούδα Δημήτρη να δίνει στον Βαρβαρίδη. Ωραία στον Καπαρέλο αυτός, θα στοχίσει. 13-10 και Τούρος τώρα για τους Έμπειρους στην επίθεση. Yeah.
Βαρνάρη για τον Τούρο. Βαρνάρη τώρα για τους Κασαροκροκίδες. Πάρει το σουτ τριών πόντων. Μπάλα στο Στεφάνη, Αλεξού το rebound, δίνει στον Τζάκο. Ντούρος. Ωραία στον Τζάκο. Αυτός δεν μπορείς να συγκρατήσει. Έδωσε λάθος πάσα, έκλειψε ο Βραρίδης. Δεν καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μέρκος δεν καταφέρει να βάλει το follow. Φρακούλης δίνει δυνατή πάσα για τον Τζάκο. Τζάκο για τρεις, θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 18-10. Και ο Δελασούδας Νίκος θα επαναφέρει για τον Βαρβαρίδη. Ωραία αυτός για τον Μέρκο. Ωραία η προσπάθεια, θα κερδίσει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ενώ έχουμε αλλαγή, τη θέση του Δελασούδα Νίκου θα πάρει ο Πυρπανάγος Σωτήρης για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βαρβαρίδης επανέφερε για τον Πυρπανάγο Σωτήρη. Όχι λάθος, ο Καπαρέως επαναφέρει από την baseline για τον Βαρβαρίδη. Κοιτάζει τον χρόνο. Θα προσπαθήσει να το ροκανίσει, θα πάρει το σουτ για 2. Θα στοχίσει, ριμπάντο τον Πυρπανάγο Σωτήρη. Ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Αλεξίου. Ο Μέρκος τώρα θα επαναφέρει για τον Δελασούδα Δημήτρη, Βαρβαρίδης. Απομένουν 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Θα πάρει το σουτ για 3. Δεν τα καταφέρνει. Κάρετσαν την κατοχή, έπειρη με τον Τούρο τώρα στο τρίο πόντο, θα στοχίσει. Λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 18-10 πέρα της ομάδας των Έπειρων. Μικρή διακόπηση και επανερχόμαστε για το δεύτερο δεκαλέπτο. Επανερχόμαστε για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Τσάκο θα επαναφέρει για τον Τούρο, για την ομάδα των Έπειρων. Ενώ συνεχίζουν και ο Αλεξίου, Φραγκούλης και Κουλούρης. Ενώ για την ομάδα των Κασεροκροκέτων είναι ο Μέρκος, ο Καπαρέλος, ο Βαρβαρίδης. Ενώ τώρα ο Τσάκο θα στοχίσει με ένα από το lay-up. Ο Πυρπανάγος Ανδρέας και ο Πυρπανάγος Σωτήρης. Βαρβαρίδης τώρα. Πήγε να βρει ωραία τον Μέρκο, έκλεισαν οι έπειροι με τον Τούρο να ολοκληρώνει. Ωραία πάσα για τον Τσάκο. Θα πάρει αυτό το σουτ, θα ευστοχίσει για 3. Και ο Πυρπανάγος Ανδρέας επανέφερε για τον Βαρβαρίδη. 23-10 το σκορ. Πυρπανάγος Σωτήρης για 3. Μπάλα Στεφάνη, ριβάντα του Φραγκούλη. Και τώρα Τούρος. Κουλούρης θα κάνει το σουτ. Θα στοχίσει, ριβάντα του Πυρπανάγου Ανδρέα να δίνει στο Βαρβαρίδη. Ο Βαρβαρίδης ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Βαρβαρίδης τώρα. Προσποίηση, παίρνει τη βοήθεια από τον Μέρκο. Θα κάνει το σουτ για 2, θα ευστοχίσει και θα κάνει το 23-12. Τρακούλης επανέφερε για τον Τούρο. Τον Κουλούρη. Φραγκούλης μόνος του για 3. Θα ευστοχίσει, θα τους τιμωρήσει. Και 26-12 υπέρ της ομάδας των Έπειρων. Παραδείς τώρα θα απαντήσει με ένα σουτ 2 πόντων. Τσάκο επανέφερε για τον Τούρο.
Τσάκο τώρα θα είναι άστοχος, ριμπάντο του Παναγό Σωτήρη. Να δίνει στον Βαρβαρίδη. Ο οποίος θα στοχίσει στους 3 πόντων, θα μειώσει τη διαφορά στους 9 και Αλεξίου στην επίθεση για την ομάδα των Έμπειρων. Κουλούρης, προσποίηση, ωραία στον Τσάκο, αυτός θα αφήσει με χαρακτηριστική ευκολία την μπάλα στο καλάθι και το 28-17 με τον Πυρπανάκο Ανδρέα να επαναφέρει για τον Βορολίδη. Σωτήρης, Βαρβαρίδης, κάνει το σούτ για 3, θα στοχίσει ριμπάντα από τον Αλεξίου, ο οποίος θέλει να βγει στην αντεπίθεση, δίνει στο Κουλούρη. Αυτός παίζει με πλάι τον αντίπαλό του, θα πάρει και το σούτ, μπάλα στο Στεφάνη, ριμπάντα από τον Βαρβαρίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει τον εφιασμό. Θα του κλέψει ωραία ο Φραγκούλης. Ωραία στον Τσάκο, θα αφήσει την μπάλα με ωραίο lay-up στο καλάθι και αυτό θα αναγκάσει τους Κασελοφροκέντες να πάρουν time-out, μικρή διακοπή και επανερχόμαστε για τη συνέχεια. Επανερχόμαστε μετά το time-out, οι Κασελοφροκέντες συνεχίζουν με τον Καπαρέλο, Λιπαράκη, Πρυπανάγο Σωτήρη, Καπαναρίδη και Πρυπανάγο Ανδρέα, ενώ οι Έμπειροι με τον Τσάκο, Γιαννόπουλο, Αλεξίου, ενώ ο Λιπαράκης τώρα ήταν άστοχος. Τούρο και Κουλούρη. Τούρος ωραία στο Γιαννόπουλο. Αυτός από κοντά δεν θα συναντήσει κανένα πρόβλημα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για να κάνει το 32-19 και τώρα Κασελοφροκέντες με τον Λιπαράκη στην επίθεση. Πρυπανάγος Σωτήρης. Πάρει το σούτ για 3, θα εστοχίσει, θα μειώσει τη διαφορά στους 10 και τώρα Αλεξίου στην επίθεση για τους Έμπειρους. Ντούρο, συγγνώμη, Τσάκο τώρα σε σούτ 2 πόντων, θα εστοχίσει και Λιπαράκης επανέφερε για τον Βαρβαρίδη. Ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Με το Λιπαράκι να επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Για τον Βαρβαρίδη. Πάρει το σούτ από τα 7 μέτρα. Θα κάνει airball. Δεν είναι σε καλή μέρα ο Βαρβαρίδης και φαίνεται. Ο Τσάκο τώρα επανέφερε για τον Αλεξίου. Ντούρος έδωσε στο Γιαννόπουλο. Αυτός θα κερδίσει το φάουλ. Γιαννόπουλος επανέφερε από την baseline για τον Ντούρο, έδωσε στον Τσάκο. Θα πάρει το σούτ για 3. Μπάλα στο Στεφάνη, ριμπάντο από τον Πανάγο Ανδρέα. Και Λιπαράκης. Εκεί η πάσα του Λιπαράκη, έκλεψαν οι Έμπειροι με τον Τούρο να ολοκληρώνει. Αλλά δεν θα καταφέρει να βάλει το lay-up, κερδίζει ο Βορολίδης και θέλει να τρέξει την αντεπίθεση. Καπαρέλος τώρα για 2, θα στοχίσει, ριμπάνω του Γιαννόπουλο και Τούρος. Ενώ απομένουν λιγότερα από 4 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Ωραία ομαδική προσπάθεια από τον Ντούρο και τον Τσάκο. Αλλά δεν κατάφερε να στοχίσει ο τελευταίος. Και τώρα Βαρβαρίδης στην επίθεση για τους Κασελοφροκέντες. Θα πάρει το σούτ για 2. Θα ευστοχίσει και μειώνει τη διαφορά στους 10. Ντούρος επανέφερε για τον Αλεξίου και πάλι Ντούρος. Ντούρος.
Δούρος για 3, μπάλα Στεφάνη, Μυρπανάγος Ανδρέας για τον Σωτήρη και Βαρβαρίδης. Μυρπανάγος Σωτήρης, ελεύθερος για 3, μπάλα Στεφάνη, ριμπάντα από τον Τσάκο που θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Δεν θα καταφέρει να βάλει το lay-up, θα κερδίσει το φάουλ. Στα δύο από τον Τσάκο και 36-24. Ενώ τώρα τη θέση του Πυρπανάκου Σωτήρη θα πάρει ο Δελασούδας Δημήτρης, ο οποίος θα επαναφέρει για τον Βαρβαρίδη. Με λιγότερο από 3 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του ημιχρόνου. Βαρβαρίδης τώρα για 3, θα ευστοχήσει. Θα κάνει το 36-27. Και Τσάκο στην επίδεση των Έπειρων. Ντούρος για 3. Airball, μπάλα βγήκε έξω. Παναφέρει ο Καπαρέλος για τον Βαρβαρίδη. Αλλά δεν πρόλαβε, ζήτησαν time out οι έμπειροι. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε για τη συνέχεια. Επανερχόμαστε μετά το time out. Ο Δελασούδας Δημήτρης επανέφερε για τον Βαρβαρίδη. Θα θυμίζουμε 36-27 έπαιρνε σώμα στον έμπειρον. Λίγοτερα από 2,5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Βαρβαρίδης με αντίπαλο τον Ντούρο, τον παίζει με πλάτη. Δελασούδας Δημήτρης για 2, θα στοχίσει η ριμπάντα του Φραγκούλη. Ντούρος, Αλεξίου, Ντούρος, Τσάκο, Φραγκούλης, η προσποίηση, βγάζει έξω στον Αλεξίου. Αυτός θα αστοχίσει, ριμπάν τελικά από τον Βαρβαρίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Θα αστοχίσει μετά από μια δύσκολη προσπάθεια και ο Αλεξίου πανέφερε για τον Τούρο. Τούρος τώρα κέρδισε το φάουλ από τον Λιπαράκη. Τσάκο επανέφερε για τον Φραγκούλη. Αυτός τον Αλεξίου. Έδωσε το Γιαννόπουλο, άλλαξε πάλι στον Αλεξίου. Λήξη της επίθεσης. Κατοχή περνάει στην ομάδα των Κασεροχρόκετων. Με τον Δελασούδα Δημήτρη να επαναφέρει για τον Βαρβαρίδη από την πλάγια γραμμή. Βοήθεια του Δελασούδα Δημήτρη. Θα κερδίσει το φάουλ. Δικαίωμα για 2 ελευθερές βολές για τον Βαρβαρίδη. Στα 2 από τον Βαρβαρίδη και κατεβάζει τη διαφορά στους 5, ενώ Φραγκούλης επανέφερε για τον Τσάκο, αυτός με τη μία στον Αλεξίου. Κάνει το σούτ, θα αστοχίσει, ριμπάντο του Λασούδα Δημήτρη για τον Βαρβαρίδη. Λασούδας Δημήτρης, Λιπαράκης. Παράγει τα υποπέσει σε βήματα, η κατοχή πέρα στην ομάδα των έμπειρων με τον Τσάκο να επαναφέρει για τον Ντούρο. Παναφορά του Ντούρα διπλά για γραμμή για τον Τσάκο. Thank you.
Τσάκο πέρασε ωραία, θα κάνει και το σούτ, θα ευστοχίσει, 38-31. Και τώρα Βαρβαρίδη στην επίθεση των Κασέρο Κρόκετων. Λήξη του ημιχρόνου, 38-31, υπέρ της ομάδας των Έπειρων. Μικρή διακοπή και παρεχόμαστε για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Επανερχόμαστε για την άνοιξη του δεύτερου ημιχρόνου. Την κατοχή έχουν οι Κάσαρο Κροκέτες με τον Βαρβαρίδη τώρα, που συνεχίζουν επίσης με τον Μέρκολη, Παράκη, Δελασούδα, Δημήτρη και Νίκο. Ενώ οι Έπειροι συνεχίζουν με τον Ντούρο, Κουλούρη, ενώ ο Βαρβαρίδης τώρα ήταν στο 22 πόντων. Με τον Κουλούρη, Ντούρο, Γιαννόπουλο, Αλεξίου και Τσάκο οι Έπειροι. Ντούρο τώρα πέρασε ωραία στο Γιαννόπουλο. Τόσο παραλίγο να χάσει. Πήγε να κλέψει ο Δελασούδας Νίκος, ωστόσο. Κατόχη παραμένει στην ομάδα των Έπειρων, με τον Αλέξιο να πανεθεί για τον Τζάκο. Αυτός θα κάνει το σουτ, θα στοχίσει, ριμπάντο τον Βαρβαρίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει στον εφηβιασμό. Θα κάνει και το σουτ, θα στοχίσει, ριμπάντο από τον ίδιο. Καλάθι και φάουλ. Κάνει το 38-35 και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Πάνω στο από τον Μέρκο, έδωσε στο Δελασούδα Δημήτρη, ο Βαρβαρίδης για τρεις, θα ευστοχίσει και σοφαρίζει το παιχνίδι. Σου τρία πόντα από τον Βαρβαρίδη και 38 όλα στο σημερινό παιχνίδι και τώρα Ντούρο στην επίθεση για τους Έπειρους. Πήρε τη βοήθεια του Γιαννόπουλο, πάει και στη διείσδυση, θα ευστοχίσει και δίζει ο Δελασούδα Δημήτρη για το λιφαράκι. Παράγησε τον Βαρβαρίδη. Πήγε να βγάλει ωραία στον Μέρκο, έκλεψαν οι Έπειροι με τον Τζάκο τώρα στην αντεπίδεση. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δελασούδας Δημήτρης επανέφερε για τον Βαρβαρίδη. Ωραία στον Μέρκο αυτός, δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Κουλούρης επανέφερε για τον Ντούρο. Ο διαιτητής δείχνει δύο τεχνικές ποινές στο Λιπαράκι και τον αποβάλλει. Τη θέση του παίρνει ο Μπυρβάναγος Σωτήρης. Ο Τσάκο τώρα είναι εύστοχος στην πρώτη από τις δύο τεχνικές ποινές. Εύστοχος και στη δεύτερη. Παναφορά του Ντούρο από την, του Αλεξίου, συγγνώμη, από την πλάγια γραμμή για τον Ντούρο. Γιαννόπουλος, θα στοχίσει ριμπάντα από τον Δελασούδα Νίκο για τον Βαρβαρίδη. 42-38 μπροστά η Έπειρη. Βαρβαρίδης τώρα στο σούτιο πόντο, θα κερδίσει το φαουλ.
Εύστοχο στη δεύτερη, 39-42, επαναφέρει ο Κουλούρης για τον Τσάκο. Άστοχος ο Κουλούρης σε σύντριο πόδου. Τώρα Βιρπανάκος ο Τύρης. Μπαρβαρίδης. Παίρνει τη βοήθεια από τον Δελασούδα Δημήτρη. Θα πάει στο ένας με ένα, θα κάνει το σούτ από τα 8 μέτρα. Δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Βιρπανάκος ο Τύρης προσπαθεί το rebound. Θα καταφέρνει, κόβεται από τον Τζάκο, κερδίζει ο Αλεξίου. Δεν αγγίζει τον εφηδιασμό. Περνάει ωραία τους αντιπάλους του, βγάζει στον τούρο. Αυτός ο Τζάκο για τρεις. Θα ευστοχίσει και θα κάνει το 45-39. Βαρβαρίδης, ήταν άστοχος ο σούτ κόντων, rebound από τον Κουλούρη, ολοκλήρωσε ο Τσάκο, έδωσε τον Αλεξίου και πάλι Τσάκο. 3 με 2 στην αντεπίθεση, θα κάνει το σούτ ο Τσάκο, θα στοχίσει rebound από τον Τούρο. Και πάλι Τσάκο, παίρνει την βοήθεια του Γιαννόπουλο. Τούρος για 3, είναι άστοχος, ωστόσο η κατοχή παραμένει για τους έμπειρους. Αναφέρει ο Τσάκο από την baseline για τον Αλεξίου. Όχι. Δελασούδας Νίκος επανέφερε για τον Πυρπανάκο Σωτήρη, αυτός για τον Βαβραρίδη. Παίρνει τη βοήθεια του Δελασούδα Δημήτρη. Θα κερδίσει το φάουλ. Παρουάδη στην γράμμη της φιλανθρωπίας για 2 βολές. Θα ευστοχίζει στην πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη, rebound τελικά το Γιαννόπουλο για τον Τούρο. Τούρος έβγαλε έξω στο Φραγκούλη που πήρε τη θέση του Κουλούρη, θα κάνει το σουτ για 3, θα στοχίσει. Ο Τσάκο δεν μπόρεσε το follow, rebound από τον Δελασούδα Δημήτρη για τον Πυρπανάκο Σωτήρη και Δελασούδας Νίκος. Πυρπανάκος Σωτήρης, Πυρπανάκος Ανδρέας, θα κερδίσει το φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη ο Ανδρέας, με 5,5 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Εύστοχος και στη δεύτερη με ταπλό και ο Φραγκούλης επανέφερε για τον Τσάκο. Τσάκο παίρνει τη βοήθεια του Γιαννόπουλου. Βγάζει στο Φραγκούλη. Αυτός τον Τούρο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και Δελασούδας Δημήτρης για τον Παρβαρίδη. Θα ευστοχίσει τώρα ο Παρβαρίδης για το 47-44. Φραγκούλης επανέφερε για τον Αλεξίου και τώρα Ντούρος. Τσάκο, κάνει το σούτ για 3, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι, Δελασούδας Δημήτρης στο rebound, δίνει στο Βαρβαρίδη ο οποίος θέλει να τρέξει την αντεπίθεση. Θα χάσει κανονικά από τον Τούρο. Χάνει αυτός από τον Πυρπανάκο Ανδρέα, δίνει στον Δελασούδα Νίκο, αυτός τον Πυρπανάκο Σωτήρη. Περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Πυρπανάκος Ανδρέας από κοντά είναι εύστοχος.
και time out που παίρνουν οι έμπειροι. Μέχρι διακοπή και επανερχόμαστε για τη συνέχεια. Επανερχόμαστε μετά το time out. Αλεξίου επανέφερε για τον Ντούρο. Ενώ ο Γιαννόπουλος άφησε τη θέση του στον Κουλούρη. Τσάκο τώρα. Ντούρος στον Αλεξίου. Ντούρος, Κουλούρης. Τα χάσει από τον Δελασούδα Νίκο. Κρυπανάκος Σωτήρης. Περνάει ρε την αντιπαλό του. Δίνει στον Δελασούδα Νίκο. Λιγότερα από 4 λεπτά για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Δελασούδα Νίκος θα αφήσει ωραία την μπάλα στο καλάθι. Και Κουλούρης επαναφέρει για τον Αλεξίου. Μπροστά η Κασέρο Φρόγκητας με 48-47. Μετά από πάρα πολλή ώρα. Ντούρος τώρα παίρνει τη διείδηση. Θα χάσει αντικανονικά. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχος και στις δύο ο Ντούρος. Έβαλε το μάτι του μπροστά. Και τώρα παροδεύει στην επίθεση των Κασέρο Κροκέτων. Δίνει στον Βιρπανάκο Σωτήρη αυτός για δύο. Θα στοχίσει η ριμπάντα από τον Τσάκο, ο οποίος θέλει να τρέξει τον εφηδιασμό. Τα κάνει βήματα ο Τσάκο, επαναφέρει ο Πυρπανάκος Ανδρέας για τον Βαρουαρίδη. Δίνει αυτό τον Καπαρέλο, θα κάνει το σουτ για δύο, θα στοχίσει η ριμπάντα από τον Τσάκο. Τσάκο περνάει πιο βρει μπροστά του, θα του κάνουν το φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ έγινε χαμηλά, λέει το ειδητής. Επανέφερε ο Τσάκο για το Φραγκούλη. Αυτός ελεύθερος για τρεις. Μπάλα στο Στεφάνη. Τελευταίος βρήκε την... είχε επαφή ο Τσάκο. Οπότε η κατοχή περνάει στους Κασέρο Κροκέτες. Με τον Βαρβαρίδη να επαναφέρει για τον Καπαρέλο. Και πάλι Βαρβαρίδης. Βαρβαρίδης για τρεις. Θα αστοχίσει η ριμπάντα τον Καπαρέλο. Από κοντά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ξαναβάζει μπροστά την ομάδα του. 50-49 με 2,5 λεπτά να απομένει για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Και Ντούρος τώρα στην επίθεση των εμπειρών. Κουλούρης για τρεις. Η μπάλα στο Στεφάνη. Ενώ υπάρχει φάουλ του Βαρβαρίδη στον αντίπαλό του. Αναφορά είναι με τον Τζάκο από την πλάγια γραμμή για τους έμπειρους. Αλλά όχι, πάνε σε δύο ελεύθερες βολές καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Εστόχισε στην πρώτη ο Τζάκο. Εστόχισε και στη δεύτερη. Γρυπανάκος Σωτήρης για τον Βορβαρίδη και νέα επίθεση για τους Κασέρο Κροκέτες. Κερδίσει το φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη ο Βαρβαρίδης, ισοφαρίζει. Εύστοχος και στη δεύτερη βάζει μπροστά τους Κασέρο Κροκέτες και Τσάκο επαναφέρει για τον Ντούρο. Κουλούρης. Αλεξίου, προσποίηση. Θα κάνει
Το λάθος κατευθείαν θα περάσει στους κασεροκροκέτες με τον Καπαρέλο να επαναφέρει για τον Βαρβαρίδη. Βρεθήκαμε στα δύο τελευταία λεπτά της τρίτης περίοδου. 52-51 μπροστά οι κασεροκροκέτες. Τώρα ο Βαρβαρίδης παίρνει τη βοήθεια από τον Πυρπανάγο Ανδρέα. Θα κάνει το σουτ για δύο, θα στοχίσει Καπαρέλο στο rebound. Πυρπανάγος Ανδρέας από κοντά θα ευστοχίσει και 54-51. Κούλουρης επανέφερε για τον Ντούρο. Θα στοχίσει ο Ντούρος, Βαρβαρίδης τώρα για τους κασεροκροκέτες. Πυρπανάγος Ανδρέας. Σωτήρης στον Βαρβαρίδη. Δελασούδας Νίκος για τρεις. Airball, κερδίζει ο Αλεξίου και βγάζει την ομάδα του σε επίθεση. Ντούρος, Τσάκο. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Δελασούδα Νίκο. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ενώ έχουμε αλλαγή, τη θέση του Πυρπανάγου Ανδρέα θα πάρει ο Δελασούδας Δημήτρης. Ο Τσάκο θα στοχίσει στην πρώτη. Ευστοχή και στη δεύτερη. Πυρπανάγος Ανδρέας επανέφερε για τον Δελασούδα Νίκο. Βαρβαρίδης. Δελασούδας Δημήτρης πήγε να βγάλει ωραία στον Καπαρέλο. Τελικά το έκλεψε Αλεξίου. Δίνει στον Ντούρο. Κοιτάει στο ρολόι, θα πάει σε μια οργανωμένη επίθεση. Αλεξίου. Ντούρος. Σκέφτεται να κάνει το σουτ. Πάει στη δύση, θα κάνει το σουτ για δύο. Θα στοχίσει ριμπάνω τον Δελασούδα Νίκο. Βαρβαρίδης. Πάρει το σουτ για δύο. Αστόχησε ριμπάνω από τον Αλεξίου. Δίνει στο Τσάκο. Λήξη τρίτης περίοδου. 54-53 πέρνει στο μάθος. Κασέρο Χρογκέτο. Μικρή διακόπη και παρεχόμαστε και το τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Παρεχόμαστε και το τελευταίο δεκάλεπτο. Οι έμπειροι έχουν την κατοχή με τον Τσάκο να παναφέρει για τον Κουλούρη και αυτός για τον Ντούρο. Ενώ συνεχίζουν και ο Γιαννόπουλος με τον Φρακούλη. Ο Τσάκο τώρα στο τρίποντο είναι άστοχος. Ενώ για τους κασεροκροκέτες συνεχίζουν οι Καπαρέλος, Βαρβαρίδης, Μέρκος, Δελασούδας Δημήτρης και Νίκος. Βαρβαρίδης τώρα στην κατοχή. Κάνει το σουτ, θα στοχίσει ριμπάντα από τον Κουλούρη. Να δίνει στον Ντούρο. Περνάει ωραία τον αντιπαλό του. Ντούρος στο Γιαννόπουλο και πάλι Ντούρος. Θα στοχίσει, rebound από τον ίδιο. Αυτός θα κάνει το λάθος, κατοχή πέναν στους κασεροκροκέτες με τον Δελασούδα, όχι με τον Καπαρέλο, συγγνώμη, να επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Για τον Βαρβαρίδη. Πάρει το σουτ για δύο, θα ευστοχίσει, θα κάνει το 56-53. Και τώρα Ντούρος για τους κασεροκροκέτες. Τσάκο. Θα χάσει το lay-up, θα κερδίσει στο σουτ φάουλ, δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Κάνει το 56-55. Μέρκος τα επαναφέρει για τον Δελασούδα Νίκο.
Αυτός θα πάει στο Λιάπ, θα στοχίσει η ριμπάντα του Κουλούρη. Πήγε να κλέψει ο Καπαρέλος. Σαν να κέρδισε ο Φραγκούλης. Τούρος. Θα πάρει το σούτ για 2, θα στοχίσει η ριμπάντα του Λασούδα Δημήτρη για τον Μωροαρίδη. Έκλεψαν όμως οι έμπειροι με τον Φραγκούλη. Αυτός θα κάνει το λάθος. Κατοχή περνάει στους Κασαροχρογέτες με τον Δελασούδα Νίκο να επαναφέρει για τον Καπαρέλο και Βαρβαρίδης. Ο Βαρβαρίδης θα κάνει το λάθος τώρα. Κατοχή περνάει στους έμπειρους με τον Γιαννόπουλο να επαναφέρει για τον Τούρο. Πολλά λάθη στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου. Ο Τσάκο τώρα θα κάνει το σούτ για 3, βάλε Στεφάνη, ριμπάντα του Μέρκο. Ελασούδας, Δημήτρης και Βαρβαρίδης. Βαρβαρίδης θα καταφέρει να βάλει ένα δύσκολο καλάθι. Ο Κούρης τώρα θα παραφέρει για τον Τούρο. Με 7 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Τσάκο τώρα το σούτ, θα στοχίσει. Κατοχή του θα παραμείνει στην ομάδα του. Θα επαναφέρει ο ίδιος από την baseline. Για τον Φραγκούλη. Τσάκο θα ξαναπαναφέρει από την baseline, δίνει στον Τούρο. Θα κάνει το σούτ για 2, θα στοχίσει. Ριβάντο το Καπαρέλο για τον Δελασίδα Νίκο. Καπαρέλος. Ελασούδας Νίκος. Βαρβαρίδης. Πάρει το σούτ για 2, θα ευστοχίσει για το 60-55 μπροστά οι Κασαροχρογέτες με 5 μετά από πάρα πολύ ώρα. Και τώρα Τούρος για τους έμπειρους. Κουλούρης, Φραγκούλης, Γιαννόπουλος με πλάτη. Θα κάνει βήματα. Η κατοχή περνάει στους Κασαροχρόκητες. Τη θέση του Κουλούρη θα πάρει ο... Όχι, δεν θα γίνει τελικά η αλλαγή. Ο Κουλούρης ετοιμάζεται για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Time out τώρα που ζήτησαν οι έμπειροι, μέχρι διακοπή και επανερχόμαστε για τη συνέχεια. Επανερχόμαστε μετά το time out. Ο Αλεξίου επανέφερε για τον Τσάκο. Ενώ υπάρχουν για τους έμπειρους και ο Γιαννόπουλος, ο Ντούρος και ο Φραγκούλης. Ενώ τώρα ο Τσάκο θα κερδίσει το φάουλ. Ενώ για τους Κασαροχρογέτες συνεχίζουν ο Βαρβαρίδης, Καπαρέλος, Τρυπανάκος Ανδρέας, Μέρκος και Δελασούδας Νίκος. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές για τον Τσάκο. Με ακριβώς 6 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. 62-55 υπέρ της ομάδας των Κασαροχρογέτων. Εύστοχος στην πρώτη ο Τσάκο. Εύστοχος και στην δεύτερη. Τρυπανάκος Ανδρέας επανέφερε για τον Βορροαρίδη με το σκορ να είναι στο 62-57. Παίρνει τη βοήθεια του Τρυπανάκου Ανδρέα. 6-5. Λίγη επίθεση των Κασαροχρογέτων. Θα κάνει το σουτ, κόβεται στον αέρα. Κέρδισε ο Γιαννόπουλος για τους έμπειρους που θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Πάει στο lay-up, θα στοχίσει. Εξ επαφής, κερδίζει τον ριμπάντο Βαρβαρίδης και νέα επίθεση για τους Κασαροχρογέτες. Ωραία, επάσε τον Βαρβαρίδη για τον Μέρκο. Αυτός θα στοχίσει από κάτω. Αλεξίου το ριμπάντο για τον Φραγκούλη και τώρα Ντουρός. Thank you.
Τούρος είναι άστοχος στο δύο πόντων. Τσάκο το rebound. Νέα επίθεση για τους Έμπειρους. Τσάκο για τρεις. Εύστοχος. Φανταστικός. Μειώνει τη διαφορά στο καλάθι. Και τώρα Βαρβαρίδης στην επίθεση των Κασεροκροκέτων. Βαρβαρίδης έδωσε στον Δελασούδα Νίκο, αυτός για τρεις, θα αστοχίσει, ριμπάντο Βαρβαρίδη. Ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ενώ τώρα έχουμε αλλαγές για τους Κασεροκροκέτες, στη θέση του Καπαρέλου και Μέρκου θα πάρουν Πρυπανάκος Σωτήρης και Δελασούδας Δημήτρης. Εύστοχος ο Βαρβαρίδης στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη, επαναφέρει διαφορά στους 4 και Φραγκούλης ο Πανέφερ για τον Τσάκο. Τσάκο στον Τούρο. Τούρο στο Γιαννόπουλο. Και πάλι Τούρος για 3. Μπάλα Στεφάνη, Πυρπανάκος ο Τύρης στο rebound και ο Βαρβαρίδης. 4 δραματικά λεπτά ακόμα για το φινάλι του παιχνιδιού. Με τον Βαρβαρίδη τώρα στην επίθεση για τους Κασεροκρόκητες. Παίρνει τη βοήθεια του Δελασούδα Δημήτρη, θα κάνει το σουτ για 3. Θα ευστοχίσει. Φανταστικό τρίποντο υποπίεση. Και ο Φραγκούλης θα επαναφέρει για τον Αλεξίου. Έκλεψαν τώρα οι Κασεροκρόκητες με τον Δελασούδα Δημήτρη και έδωσε στον Βαρβαρίδη. Βαρβαρίδης ελεύθερος για 3. Θα αστοχίσει. Κερδίζει το rebound το Φραγκούλης. Θα κερδίσει το φάουλ. Ενώ έχουμε αλλαγή τώρα για τους Έμπειρους. Στη θέση του Γιαννόπουλου θα πάρει ο Κουλούρης. Και ο Ντούρος θα επαναφέρει για τον Τσάκο. Με 3 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Διαφορά στους 7. Υπέρ των Κασεροκροκέτων. Να τώρα ο Δελασούδας Νίκος θα κάνει το φάουλ, χαμηλά. Αναφορά του Τσάκου από την πλάγια γραμμή. Για τον Κουλούρη. Το σβγάζει στον Αλεξίου. Διστάζει για το σούτο, το επιχειρήσει τελικά. Θα εστοχίσει. Και βάζει εκ νέου φωτιά στο μάτς. Κατεβάζοντας διαφορά στους 4. Βαρβαρίδης. Θα αστοχίσει. Κατοχή περνάει στην ομάδα των Έμπειρων. Ο Ντούρος θα επαναφέρει για τον Τσάκο. Και νέα επίθεση για τους Έμπειρους. Τσάκο τώρα θα ευστοχίσει μπροστά από τον Βαρβαρίδη. Και αυτό αναγκάζει τους Κασεροκροκέτες να πάρουν time out. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε για τη συνέχεια. Είμαστε μετά το time out. Ο Δελασσόδας Νίκος επανέφερε για τον Βαρβαρίδη. Ενώ τη θέση του Καπαρέλου έχει πάρει ο Πρυπανάκος Ανδρέας. Δελασσούδας Δημήτρης τώρα δίνει το βοήθεια στο Βαρβαρίδη, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει και το σουτ, θα ευστοχίσει. Για το 69-65, ο Τσάκο επανέφερε για τον Ντούρο. Και παίρνουμε στα τελευταία 2 λεπτά του παιχνιδιού. Τσάκο τώρα θα κάνει το σουτ για 2, θα ευστοχίσει. Και διαφορά κατεβαίνει πάλι στους 2. Πυρπανάκος Σωτήρης επανέφερε για τον Βαρβαρίδη. Βαρβαρίδης στον Δελασούδα Δημήτρη, αυτός για 2. Θα αστοχίσει, ριμπάντα ο Πιόρ. Κερδίζει ο Τσάκο. Παρά λίγο να κάνει το λάθος. Ανασυγκρότησε και πάει για μια οργανωμένη επίθεση. Θα πάει μέχρι μέσα, θα βάλει
Ισραήλ το καλάθι. 69 όλα και δεν ασούδα Δημήτρη επανέφερε για τον Βαρβαρίδη. Τελασσόδα Δημήτρη για 2. Παραστεφάνη, Βεβανάγο Σωτήρη στο ριμπάου. Έκλεψε ο Τσάκο, θέλει να βγει στον εφηδιασμό. Αλεξού για τον Κουλούρη. Πάνε σε οργανωμένη επίθεση έμπειρη Ντούρο. Ντούρο για 3. Η μπάλα στο Στεφάνη, ριμπάντο από Βεβανάγο Σωτήρη και Βαρβαρίδη. Ξεχάστηκαν οι παίχτες του Κασέρο Κροκέτων, πέρασαν τα 8 δευτερόλεπτα, κατοχή περνάει στους έμπειρους. Και τώρα ο Κουλούρης θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή για τον Τσάκο. Τσάκο πήρε το διάδρομο, θα πάει στο ανάποδο λέει, θα εστοχίσει για το 69-71 και Μπυρπανάγος Ανδρέας για το Βαρβαρίδη. Τελευταία επίθεση των Κασέρο Κροκέτων. Είναι airball. Σπατάλησαν την τελευταία επίθεση οι Κασέρο Κροκέτες. Φραγκούλης τώρα επανέφερε για τον Τούρο. Θα του κάνουν το φάουλ. Δίκαιωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ο Τούρος στην πρώτη. Ο Ηλίας που κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα. Έστοχος και στη δεύτερη. Και time out από τους Κασέρο Κροκέτες. Μικρή διακόπη και παρεχόμαστε για τη συνέχεια. Μετά το time out ο Βαρβαρίδης επαναφέρει. Δελασσούδας Νίκος στο σου 3 πόντων. Λήξη του αγώνα 73-69 πέρα της ομάδας των Έμπειρων. Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι ομάδα των Έμπειρων κατάφερε να πάρει το ροσφυλλο αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ. Γεια σας.